Κύριε Μπόζη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Καλό μεσημέρι, Ελένη, σε ένα και τους τηλεθεατές. Έξι... Είμαστε μετά από... Τι? Μια δύσκολη ξανά χθεσινή ημέρα. Ξανά στη Νέα Ζύχνη είχαμε μια φωτιά. Σε μια δασόδη περιοχή, εκεί Πευκόφετη. Δύσκολη ημέρα. Ευτυχώς ξανά... Στο ίδιο σημείο ήταν, κύριε Μπόζη μου, η φωτιά? Σε πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν στην ίδια περιοχή. Ναι. Αυτό που λέμε πάντοτε, είναι μια δύσκολη περίοδος, κάτω από συνθήκες καύσωνα, οι πυροσβέστες ενήργησαν άμεσα, ναι μεν, αλλά πρέπει να ευχηστούμε και την προσοχή όλων μας. Αυτό που τονίζουμε πάντοτε, θα πρέπει όταν κινούμαστε, ξέρουμε μηχανήματα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όταν κινούμαστε σε αγροτικές εργασίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η φύση πλέον στάχτη να πέσει κατά γης, θα δημιουργηθεί φωτιά, θα δημιουργηθεί αιστεία φωτιά. Πόσο δίκιο έχετε. Και είναι δύσκολη να ελεγχθεί. Και μιλάμε τώρα για μια περιοχή στην οποία συνεχώς έχουμε και κάποιες εκκλησίες, δεν θέλω να το... Περιμένετε, κύριε Μπόζη, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω. Ένα λεπτό, δημαρχέ μου. Την πρώτη φορά ακούσαμε ότι κάποιοι μελισσοκόμοι εκεί με τα, τέλος πάντων, έκαναν τη δουλειά τους, τους ξέφυγε κάτι, να μια φωτιά. Την προλάβαμε, τη σβήσαμε, αμάνα αεροπλάνα, πυροσβέστες πολύ, το προλάβαμε. Η δεύτερη φωτιά από πού μπορεί να προέκυψε? Σε κοντινό επίσης σημείο, μου λέτε, και είναι και το Πεύκο που παίρνει αμέσως. Γι' αυτό και μας μπαίνουν υποψίες, γι' αυτό και μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι και πευκόφυτη και συνεχώς έτσι, σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα, ακριβώς σε μία εβδομάδα. Την προηγούμενη Τρίτη ήταν η φωτιά που έγινε εκεί στον Άγιο Αθανάσιο και την επόμενη Τρίτη ξανά φωτιά σχεδόν στο ίδιο σημείο. Αρχίζουν να μας προξενούν έτσι κάποιες ανησυχίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει σκοπιμότητα. Υπάρχει εκεί κάτι ιδιαίτερο που κάποιος θέλει να αξιοποιήσει και βάζει φωτιά για να καθαρίσει ο χώρος? Νομίζω όχι, να μην πούμε σε αυτή τη σκέψη και σε αυτή τη λογική. Όχι, γιατί μιλάμε για μια δασόδη περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πολύ σύμπτωση όμως, δήμαρχε. Τι λέτε? Πολύ σύμπτωση. Νομίζω ότι... ας το θεωρήσουμε ότι ήταν τυχαίο. Ότι έγινε και τη δεύτερη φορά έγινε από απροσεξία. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοιες μέρες όπου υπάρχει επικίνδυνοτητα. Υπάρχουν ανακοινώσεις από πλευράς... Ναι, περιμένετε, εκεί δεν δούλευε κάποιος. Υπάρχουν ανακοινώσεις από την ΕΜΗ, υπάρχουν συνεχώς. Η προσοχή μας πρέπει να είναι... Ναι. Δεν δούλευε κάποιος εκεί μέσα στο σημείο. Είναι ένας δρόμος ο οποίος υπάρχει κίνηση. Είναι, είναι ένας δρόμος ο οποίος κινείται. Είναι ο παλιός δρόμος Γαζόρου Νέα Ζύγνης, στροφές ακριβώς. Είναι ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί και αγροτικά, αλλά εξυπηρετεί και δύο έτσι γειτονικά χωριά, την Αναστασιά, που μπορεί να κινηθεί διαμέσου του Γαζόρου. Υπάρχει μια κίνηση. Ναι. Δεν ξέρω τώρα από απροσεξία, από το ένα πέταγμα τσιγάρου, δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να αναφέρω και να πω ποιο γεγονός. Τι ετοιμότητα έχετε τώρα, δήμαρχε, εσείς? Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Ναι, γιατί μετά θα πάμε στην ψυχιατρική ιδιότητα. Με τα μηχανήματα του Δήμου, με τα μηχανήματα έργου, με την υδροφόρα και συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής. Η συνεργασία με την πυροσβεστική είναι σε ένα άριστο σημείο. Ευτυχώς, νομίζω ότι και η επέμβαση αυτή τη φορά που έγινε μπόρεσε να ελεγχθεί και με ένα αέρια μέσα, να μην επεκταθεί ξανά μέσα. Ευτυχώς. Πευκόδασος, στο οποίο είναι και μια μορφή ανάσας για το Δήμο και για όλη την περιοχή. Και ευτυχώς δεν έφυγε η φωτιά και δεύτερη φορά. Νερό από πού παίρνουν τα εναέρια, κύριε Μπόζη μου? Ξέρετε? Τα εναέρια χρησιμοποίησαν τη δεύτερη φορά που υπήρχε και ελικόπτερο, μπορούσε και να παίρνει από μια υδατοδεξαμενή του ΤΟΕΦ που υπάρχει πολύ κοντά εκεί στην περιοχή μας. Ευτυχώς, Τα καναντέρ παίρνανε από τη θάλασσα. Από τη θάλασσα. Από τον κόλπο του Κρινίου. Δήμαρχέ μου, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.